injury to the diaphragm after that anedum driver. Had to go to cut the posterior rectus of umbilical hernia, circuits. We have to close, we have to preserve the abdominal wall in a vessel. What's the disadvantage of the TAR? It is a very demanding approach. With some pictures, so what we cannot see is basically the loss of domain. This is the outcome. This is the outcome 2 years after the operation. So no evidence of a cut. You don't have the tissue in order to reconstruct the abdominal wall, you know, 100%. In the best healthy condition. But we have to wait. But this is another good tool that we have. Stopa technique, place the mesh in the extraperitoneal area, once more to the open room, or also those that do not have extraperitoneal technique. Το συνέδριο αυτό αποτελεί ορόσημο στον τομέα της χειρουργικής οικολογίας, καθώς αποτελεί το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα, το οποίο λαμβάνει επίσημα την υποστήριξη και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Οικολογίας. Συγκεκριμένοι λοιπόν επιστήμονες τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον εξωτερικό συμμετέχουν, παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο κομμάτι της χειρουργικής οικολογίας, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία της νέας γενιάς, την οποία πάντα πρέπει να επενδύουμε. Ο τίτλος δε του συνεδρίου περιλαμβάνει τη λέξη καινοτομία και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Συμπρόεδρος, η λέξη αυτή επιλέχθηκε όχι τυχαία. Πάντα μου άρεσε να αξιολογώ την ετυμολογία των λέξεων. Καινοτομία λοιπόν, καινός και τέμνο. Καινός, νέος, αναγεννημένος και τέμνο, κόβο. Αυτό που κάνουμε δηλαδή χειρουργή κάθε μέρα. Αυτό βέβαια που είχα γράψει να πω είναι λίγο διαφορετικό. Ήθελα να σας πω wow, we did it. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ το είχα σκεφτεί από πριν, ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή ημέρα και στη σημερινή βραδιά. Τα καταφέραμε δηλαδή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία του συνεδρίου, διότι το συνέδριο που διοργανώνουμε σήμερα μαζί με τον αδερφό μου Δημήτρη και τον Νίκο Βάσο, που είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν πήραμε κάποια εντολή από το κράτος για να το κάνουμε. Όμως το σημαντικό είναι ότι όπως προχωρήσαμε με το συνέδριο, αγκαλιάστηκε η πρωτοβουλία μας από φορείς. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Ο υγειονομικός χάρτης της χώρας αναβαθμίζεται. Με τις φιλοεπενδυτικές πολιτικές της κυβέρνησης, την τελευταία πενταετία η χώρα μας, όπως πρόσφατα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, παράγει πλέον πανευρωπαϊκά το 50% των ογκολογικών φαρμάκων της Ευρώπης. Η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει τον καρκίνο ως εθνική προτεραιότητα, με εμβληματικές δράσεις όπως το Εθνικό Μητρό Νεοπλασιών και το πρώτο εθνικό πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους.